Πάμε στη Λάρναγα, στο Σταύρο Χαριουσάβα. Σταύρο, καλή σου μέρα. Καλημέρα Σταύρο, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στο Μουσείο Μνήμης Καλαμουργικής του Δήμου Λιβαδιών. Είναι μαζί μου ο Δήμαρχος Μάριος Αρμένης και η Φρόσο Αντωνίου Κατσί, Πρόεδρος Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Δήμου Λιβαδιού, με τους οποίους θα μιλήσουμε, Σταύρο, κυρίες και κύριοι, για το 8ο Φεστιβάλ Καλαθοπλεκτικής και Παραδοσιακής Κουλτούρας, το οποίο θα αρχίσει αύριο. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα. Πρώτα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σας καλωσορίσω στο Μουσείο Μνήμης. Ξεκινούμε αύριο με τη βοήθεια του Θεού τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, τις οποίες στερηθήκαμε για κάποιο χρονικό διάστημα, τηρουμένο βεβαίως και όλων των διαταγμάτων και αποφάσεων του Υπουργείου Υγείας. Αύριο ξεκινούμε με το 8ο Φεστιβάλ Καλαμουργικής, την έναρξη του οποίου θα κάνει η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, κυρία Νίτα Δημητρίου, η οποία τυχάνει να είναι και δημότης του Δήμου μας. Περισσότερα για τις εκδηλώσεις μας θα σας ενημερώσει η Φρόσο. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Όπως έχει πει και ο Δήμαρχος, αύριο είναι η πρώτη μέρα που ξεκινούν οι πολιτιστικές μας εκδηλώσεις. Θα ξεκινήσουμε με το φεστιβάλ μας. Το φεστιβάλ μας θα είναι η χοροδία του Δήμου μας, καθώς και άλλοι επαγγελματίες τραγουδιστές, Κύπροι επαγγελματίες τραγουδιστές. Το συγκεκριμένο, η παραδοσιακή κουλτούρα που λέμε, υπάρχουν πάρα πολλά επαγγέλματα τα οποία παρουσιάζουμε στον κόσμο, που μπορεί κάθε χρόνο, φυσικά φέτος λόγω των καταστάσεων, δεν θα μπορεί να είναι εφικτό. Θα έχουμε μόνο τα καλάθια. Άλλες ώρες υπάρχει και η παραγωγή του χαλουμιού. Να δοκιμάσει δωρεά. Φέτος θα έχουμε μόνο τα καλάθια. Θα ακολουθήσουμε με τη συναυλία του Χρήστου του Θηβαίου μαζί με το Πανταλμέλε. Του Χρήστου του Θηβαίου μαζί με το Πανταλμέλε στο σχήμα. Θα είναι στις 24 Εβδόμου. Να ενημερώσουμε ότι όλες μας οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν, άρα ο κόσμος μπορεί να έρθει. Φυσικά θα χρειάζεται το Safe Pass, αφού πρέπει να ακολουθήσουμε τα μέτρα, όπως όλος ο κόσμος, για την προστασία όλων μας. Ακολούθως θα έχουμε την 1η του Αυγούστου το μνημόσυνο μας για τους πεσόντες και τους αγνωμένους, όπου γίνεται μια δέηση στους τρεις ιεράρχες. 8 του Αυγούστου θα έχουμε τη θεατρική μας παράσταση The Corporation από το Θέατρο Ανατροπές. Είναι μια ξεκαρδιστική κωμωδία. Καλούμε όλο τον κόσμο να θέλει να μπορέσει να έρθει μαζί μας να το παρακολουθήσει. Και τελειώνουμε τις εκδηλώσεις μας μαζί με τη βραδιά Ουζερή, όπου θα προσφέρεται δωρεάν ούζο στον κόσμο και θα υπάρχει μουσική κυπριακή και ελληνική. Όσον αφορά αύριο που είναι η έναρξη του φεστιβάλ, πείτε μας ώρα και σημείο που θα πραγματοποιηθεί. Θα είναι η ώρα 8.30 το βράδυ, είναι η έναρξη. Είναι στην πλατεία Αναγνωμένων Αγίας Παρασκευής. Όλες μας οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν εδώ. Λόγω των μέτρων έχει γίνει μια διαμόρφωση συγκεκριμένη για να μπορέσει να χωρέσει τον κόσμο κτλ. Άρα όλες μας οι εκδηλώσεις είναι εδώ. Φέτος θα είναι λιτό το πρόγραμμά μας σε σχέση με τους προηγούμενους χρόνους. Γιατί οι εκδηλώσεις μας υπήρχαν για τρεις μήνες, παρόλο που ονομάζεται πολιτιστικός μήνας, αλλά φέτος θα το περιορίσουμε λόγω των μέτρων. Αυτά από εμάς, Σταύρο, κυρίες και κύριοι, με σεβασμό προς τα μέτρα και για την προστασία και τη δημόσια υγεία και ασφάλεια όλων μας. Καλούμε τους πολίτες όσοι θέλουν να ξεφύγουν λίγο από τον γκρίζο της καθημερινότητας που μας διακατέχει τους τελευταίους μήνες να έρθουν εδώ να δουν κάτι διαφορετικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, Σταύρο.